πέρας αυτής μνήμης. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί ένα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο και να βγάλουμε και ένα ηθικό δίδαγμα που μας το διδάσκει και η ίδια ιστορία και τα γεγονότα. Ότι όταν οι Έλληνες έχουν σχέδιο, όταν υπάρχουν πρόσωπα ηγετικά στο τιμόνι, όταν κάνει τις κατάλληλες συμμαχίες και όταν είμαστε ενωμένοι, τότε μπορούμε να νικήσουμε τα πάντα, ακόμα και αν η αναλογία δυνάμεων είναι εις βάρος μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ηθικό δίδαγμα που θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και στις μέρες μας, να υπάρχει ενότητα, να υπάρχει κοινωνική αλληλεγγύη, να υπάρχει σχεδιασμός και να λειτουργούμε ως μια οργανωμένη, πολιτισμένη, με εθνικό φρόνημα και αξιοπρέπεια κοινωνία. Πολλά διδάγματα μπορεί να αντλήσει ο ελληνικός λαός και πρέπει να αντλήσει συνεχώς από το συμβολικό πολεμικό γεγονός της σύμπραξης των τότε αντιστασιακών οργανώσεων για την ανατίναξη της γέφυρας του Βολγοποτάμου. Μία από τις πιο σημαντικές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, όπου αποδεικνύει κατά περίφρανο τρόπο ότι η ενότητα των δυνάμεων επιφέρει σημαντικότερα αποτελέσματα στρατιωτικά τότε, πολιτικά πάντοτε. Τα γεγονότα που μεσολάβησαν όμως απέδειξαν στην πράξη ότι η ενότητα θα πρέπει να συνεχίζεται, να είναι διαρκής. Γιατί μετά από λίγα χρόνια, παρά τη γενναία αντίσταση του ελληνικού λαού, ξένες δυνάμεις αλλά και ντόπιες οδήγησαν σε διχασμό την Ελλάδα. Ακολούθησε ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος διέλυσε στη θέμελα ολόκληρη την κοινωνία και το κράτος μας. Θεωρώ ότι η εκδήλωση αυτή, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι υποβαθμισμένη, θα πρέπει να γίνεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους θεσμούς ως μία από τις μεγαλύτερες, ουσιαστικότερες και συμβολικές εκδηλώσεις του ελληνισμού από τώρα και στο εξής και πάντοτε.